Φώτη, καλή εβδομάδα. Έτσι είναι, και να προσθέσω και εγώ καλημέρα σε αυτό που είπες μόλις τώρα, Νίκο. Θα πρέπει όλοι και να συνηθίσουμε να αλλάξουμε λίγο την ευκολία μας και τις συνήθειές μας. Δυστυχώς το κλίμα αλλάζει, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς, να αναθεωρήσουμε και σε όσον αφορά το τι θα καλλιεργούμε και φυσικά να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, όπως είπες και εσύ, που θα οδηγήσει μετά από πολλά χρόνια σε κάποια αποτελέσματα. Δεν το συζητάνε, αλλά και άλλα στη Βουλή. Δεν κάνουμε σοβαρές συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων. Έλα, Φώτη, οπότε ξεκινάτε σήμερα. Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα είναι το έγγραφο του που διέρευσε πριν από λίγο που έδωσε το Ισραήλ για να σταματήσει τον πόλεμο με το Λίβανο. Ναι. Έχει δημοσιευθεί σε ξένα ειδησιογραφικά site. Η όρη του Ισραήλ φυσικά είναι σκληρή και δύσκολο θα γίνει αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ. Ζητάει να μπορεί ο στρατός του να ελέγξει ότι έχει διαλυθεί τελείως η Χεζμπολάχ στο Λίβανο και ότι δεν μπορεί να επανεξοπλιστεί. Ναι. Και επίσης ζητάει να έχει και ελευθερία στον ενιαίο χώρο να πετούν τα αεροσκάφη του στο Λίβανο. Δύσκολα θα μπορέσουν να βρουν μια κάποια άκρη. Πάντως πάει ο διαμεσολαβητής αυτής σήμερα στην περιοχή προκειμένου να έχει επικοινωνία ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, προκειμένου να έχει επικοινωνία με όλες τις πλευρές, τις αντιμαχόμενες πλευρές, για να δούμε πού θα καταλήξει. Το παρακολουθούμε το θέμα, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται οι εξελίξεις θα κρατήσουν για πολύ καιρό ακόμα και δύσκολα θα βρεθεί μια ειρηνευτική λύση, τουλάχιστον προς ώρας. Ναι. Δεύτερο μας θέμα είναι η μελέτη του Πολυτεχνείου. Είναι πολύ σημαντική τα ευρήματα της μελέτης για τα Βετζινάδικα. Εδώ βγαίνει ότι τελικά από αυτή τη μελέτη ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για όλους τους ιδιοκτήτες γιοταχή και μηχανών που πάνε, πληρώνουν για να βάλουν βενζίνη στα οχήματά τους. Έχουμε νοθευμένη βενζίνη, έχουμε αραιωμένη, νερωμένη, όπως το λέμε, βενζίνη. Έχουμε γενικώς πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Και εδώ πάλι έρχεται αυτό που είπαμε και πριν από λίγο, ότι εδώ ο έλεγχος πάλι της πολιτείας φαίνεται ότι δεν λειτουργεί για να υπάρχει τέτοια μεγάλη ποσότητα παραβατικότητας. Θα σταθούμε και εμείς σε αυτό το θέμα σήμερα με τους καλεσμένους μας, προκειμένου να το αναλύσουμε. Ναι. Και κλείνοντας, έχουμε ρεπορτάζ για το Πασόκ. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον κύριο Αδουλάκη. Εκεί θα έχουμε ένα πάντρεμα νέων και παλιών. Από ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ρόλο θα έχουν όλοι οι συμποψηφοί του. Η κυρία Διαμαντοπούλου πιο ενεργό και στο στρατηγική σχεδιασμού. Ο κύριος Γερουλάνος πιθανότητα πιο ενισχυμένος και στη Βουλή. Ενώ χαρτοφυλάκια αναμένεται να πάρει και ο κύριος Κατρίνης και η κυρία Γιανακοπούλου στη σκιώδη κυβέρνηση που θα ανακοινώσει σήμερα ο κύριος Αδουλάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Σε σένα και στους συναδέλφους στο flash.gr.